Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα email σήμερα, ένα θέμα, κατά τη γνώμη μου, γροθιά στο στομάχι. Ένα 27χρονο κορίτσι μου έχει γράψει ένα email που ξεσκεπάζει όλη τη βιτρίνα, όλο το φασάτ της Αγίας Ελληνικής Οικογενείας, Αγίας εντός αιώκων φυσικά. Ο αρχικός τίτλος του mail που έστειλε το κορίτσι ήταν «Με κεφαλαία τοξικότητα». Καλησπέρα κυρία Πετρίδου Γεια σου αγαπημένη. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Οι γονεί είναι μάλλον ο κλασικός τύπος των τοξικών ανθρώπων. Ένα κοκτέιλ από ελεγκτικότητα, εκρήξεις θυμού και ξεσπάσματα πάνω μου. Ηρωνίες, ιστερίες. Μεγαλοποιούν μονίμως πράγματα και καταστάσεις για το τίποτα. Ανασφαλής εξαρτημένοι άνθρωποι που ζητούν απεγνωσμένα προσοχή, που θέλουν να επιβάλλουν την άποψή τους, αλλά και την παρουσία τους. Στην ουσία, δυστυχισμένοι από το γάμο τους. Άνθρωποι προορισμένοι να είναι μόνοι τους, αλλά λόγω ανασφάλειας ψάχνανε δεκανίκια. Έχω την αίσθηση πλέον, έχω την αίσθηση πλέον ότι θέλουν να ξεσπάσουν τη δυστυχία του πάνω μου. Δεν υπάρχει αντίλογος. Δεν υπάρχει διάλογος. Και όταν τολμώ να πω μια κουβέντα παραπάνω, η γλώσσα παπούτσι. Όταν αντιδρώ γιατί πνίγομαι και φτάνω στο αμήν, με βγάζουν τρελή. Το γνωστό gaslighting. Gaslighting είναι ένα όπλο του ψυχολογικού πολέμου που σημαίνει να μας βγάζουν τρελού, αλλά και να μας κάνουν να πιστέψουμε κιόλας ότι είμαστε τρελοί. Όλα αυτά φυσικά συμβαίνουν, μόνο τα δεν φέρουμε όπως εκείνοι θέλουν. Γονείς απόντες, με τους οποίους ποτέ δεν ήρθα κοντά, ούτε ήθελα, ούτε εκείνοι προσπάθησαν να με πλησιάσουν. Με ένα σχόλιο στο στόμα, συνεχής υποδείξεις και επικρίσεις υποτίμηση άνθρωποι εγωκεντρικοί με τεράστια ιδέα για τον εαυτό τους. Άνθρωποι που γεννήθηκαν γέροι, αγέλαστοι, μίζεροι, παρετημένοι, θυμωμένοι, που για όλα γκρινιάζουν, που όλα τους τα χρωστάς. Από το πρωί μέχρι το βράδυ σε μια οθόνη. Ο πατέρας μου στον υπολογιστή και η μάνα μου στο κινητό. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, η τηλεόραση είτε παίζει ειδήσεις, είτε πολιτικές εκπομπές. Η ένταση στην τσίτα. Της παρακολουθούν μονικά, θυμώνουν, φωνάζουν, φυσάνε και ξεφυσάνε σαν φουγάρα. Και όταν πας να μιλήσεις, σε κόβουν και λένε να κάνεις ησυχία, να ακούσουν τα γεγονότα. Ο πατέρας μου είχε πει το εξή φοβερό. «Πεινώ, είμαι μέθυσος, χαρτοπέζω, σας ξυλοφορτώνω» άρα είμαι καλός πατέρας. Είναι τόσα πολλά και δεν έχει νόημα. Η κεντρική ιδέα είναι αυτή. Πληρώνω το τίμημα της ανεργίας. Το τίμημα του να μην είμαι ανεξάρτητη οικονομικά. Θα επανέλθω σε αυτό. Με έχουν αρρωστήσει. Πώς να μην σε αρρωστήσουν όλα αυτά. Είτε ψυχικά, είτε σωματικά, είτε και ψυχοσωματικά. Έχω όμως μια σκέψη στο μυαλό μου. Δεν θέλω να φύγουν από τη ζωή και να πιστεύουν ότι όλα ήταν καλό καμωμένα. Ότι ήταν καλό γονεί. Ότι ήταν καλοί γονεί. Εδώ και λίγα χρόνια γράφω πολλά στο τευτέρι μου με την ελπίδα κάποτε όταν σταθώ στα πόδια μου να τους το δώσω και να τους γυρίσω την πλάτη οριστικά. Νομίζω πως το χρωστάω στον εαυτό μου γιατί αυτά θα μείνουν μέσα μου και θα με τρώνε και δεν το αντέχω. Εσύ τι λε, αξίζει τέτοιοι άνθρωποι να μην γνωρίζουν τι έκαναν, τι ζημιά προκάλεσαν. Θα μου πεις θα αλλάξει τίποτα, όχι. Αλλά αυτός δεν είναι ο λόγος να κρατήσω το στόμα μου κλειστό. Ήδη είμαι 27 χρονών και προσπαθώ να παίξω θέατρο. Να κάνω ότι δεν βλέπω, δεν ακούω, δεν καταλαβαίνω. Για να μην με τραυματίσουν περισσότερο. Γιατί δεν έχω άλλη επιλογή. Σε ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς φίλοι, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και εκ μέρους όλων μας, γιατί με αυτό το κείμενο σου, το οποίο όντως είναι κρουθιά στο στομάχι, έχεις απεικονίσει δυστυχώς τη μέση ελληνική οικογένεια. Δυστυχώς. Περνάμε μία περίοδο τεράστιας, όχι μόνο οικονομικής και ενεργειακής κρίσης, αλλά κυρίως ηθικής κρίσης. Μπορεί να έχει προχωρήσει η επιστήμη, μπορεί να έχει προχωρήσει ο πολιτισμός, η τέχνη, η παιδεία, να είναι αναγκαστική η εκπαίδευση για όλους, σε όλους. Όμως ακόμη στο 2022 αυτή δυστυχώς είναι η εικόνα μιας μέσης ελληνικής οικογένειας. Είμαι σίγουρη ότι το κορίτσι γράφει και λίγα. Και είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εσά θα αναγνωρίσετε τι δικέ σα οικογένειε εδώ, ενώ τι οικογένειε των γονέων σα. Και θα πείτε, μα είναι όλοι copy-paste, μα όλοι κάνουν τα ίδια. Οι γονεί τη κοπέλα, έτσι όπω του περιγράφει, δεν είναι απλώ τοξικοί, είναι και ενάρκησοι. Ναρκισσος είναι ένα άνθρωπο που έχει έναν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητα. Ένα άνθρωπο ο οποίο συνειδητά αποφεύγει να αναλάβει την ευθύνη του αυτού του και προσπαθεί να νιώσει καλύτερα, προβάλλοντας συνεχώς τα αποθυμένα του πάνω στους άλλους, Ρίχνοντα το φταίξιμο για τη δική του εσωτερική στενοχώρια πάνω στους άλλους και ιδίω πάνω στους πιο ευάλωτους, που πολλές φορές τα παιδιά είναι οι πιο ευάλωτοι σε έναν οικοκυριό, ε... Πολλέ φορέ τα παιδιά είναι οι μόνοι ευάλωτοι. Κάποιε φορέ είναι και κάποιοι σε ευάλωτοι μέσα σε έναν οικοκυριό. Και άνθρωποι οι οποίοι δεν δεικνύουν καμία ενσυναίσθηση, δηλαδή δεν νιώθουν στενοχώρια, δεν έχουν φιλότιμο και δεν λυπούνται και δεν συμπονούν τους ανθρώπους που οι ίδιοι προσβάλλουν με τη συμπεριφορά τους και που οι ίδιοι κακοποιούν. Ρωτώ, ε, πατέρα σου, είμαι μέθησος, είμαι χαρτοπαίχτης, σας έχω χτυπήσει, Άρα είμαι καλός πατέρας. Όχι αγαπητέ μου, η απουσία της σωματικής βίας δεν σε κάνει να είσαι καλός πατέρας. Ένας καλός πατέρας είναι ένας πατέρας ο οποίος κινείται με κίνητρο την ουσιαστική αγάπη προς τα παιδιά του. Είναι ένας πατέρας ο οποίος ως άνθρωπος έχει αποφασίσει συνειδητά να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του, να επιλύει τις εσωτερικές του συγκρούσεις με ένα λεβέντικο τρόπο, μέσω της προσωπικής ανάληψης ευθύνης, αν έχει ζητήματα να, πάει, να πηγαίνει σε ψυχολόγο, να πηγαίνει σε ψυχίατρο, να κάνει θεραπείες, να επιλύει τα θέματα του, αν δεν είναι ευτυχισμένο στο γάμο του, να χωρίζει και να αναλαμβάνει την ευθύνη του, Καλός πατέρας είναι ένας πατέρας ο οποίος δεν κακοποιεί ψυχολογικά τα παιδιά του, αλλά λειτουργεί επικοδομητικά, δημιουργικά και παιδαγωγικά προς τα παιδιά του. Δίνει αγωγή στα παιδιά του, δεν δίνει πόνο. Όλα αυτά που περιγράφει η κοπέλα στην επιστολή της, που ξαναλέω είναι μια γροθιά στο στομάχι, περιγράφουν τη ψυχική κακοποίηση, η οποία είναι αδιόρατη μεν η οποία δεν μπορεί να τεκμηριωθεί δε, αλλά εξακολουθεί να είναι σοβαρή μορφή κακοποίησης, από αυτές τις μορφές κακοποίησης που στέλνουν τους ανθρώπους πολλά χρόνια πίσω. Οι περισσότεροι άνθρωποι που βρισκόμαστε εδώ σε αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι και προσπαθούμε διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης, διαμέσου της ψυχοθεραπείας, και διαμέσου του προσωπικού αγώνα να βρούμε τον εαυτό μας, να βρούμε την ειρήνη μέσα μας, να καλύψουμε τα εσωτερικά μας κενά, να επιλύσουμε τις εσωτερικές μας συγκρούσεις, να μπορούμε επιτέλους να χαρούμε τη ζωή και να χαρούμε στη ζωή, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι μεγαλώσαμε μέσα σε αδιόρατη ψυχολογική βία αδιόρατη ψυχολογική βία που είτε υποστήκαμε ευθέω, δηλαδή οι γονεί μα, οι γεννήτορε μα, οι φροντιστέ μα, οι ενήλικε στη ζωή μα ευθέω εξασκούσαν ψυχολογική βία προ εμά. Αδιόρατη βία, είναι αδιόρατη η ψυχολογική βία. Δεν μπορεί να τεκμηριωθεί. Ψυχολογική βία, έχουμε πει πολλές φορές πρόσφατα, μπορεί να είναι και η συναισθηματική παραμέληση. Μπορεί να είναι το να μην σε ακούω όταν μιλάς. Να μην αναγνωρίζω τις ανάγκες που εσύ εκφράζεις. Ψυχική βία είναι να έχεις ανάγκη από αγάπη, αποστοργή και κατανόηση και εγώ ως γονιός να σε αγνώ, να βγάζω τα νεύρα μου επάνω σου, να σου κάνω συνεχώς παρατηρήσεις, επικρίσεις, να σε κοροϊδεύω να σου κάνω το λεγόμενο nagging, για το οποίο πρόσφατα έχουμε κάνει και βίντεο που εξηγούμε τι σημαίνει nagging, που σημαίνει όλη αυτή την τη ψυχική κακοποίηση. Η ψυχική κακοποίηση μπορεί να εκφράζεται μέσω α, α, φωνών, έντασης της φωνής, μέσω απόψεων καταδικαστικών και απορριπτικών προς τα παιδιά, μέσω στέρησης της εγκύτητας, της συναισθηματικής, Μέσω στέρησης ουσιαστικά της συναισθηματικής ασφάλειας που έχει τεράστια ανάγκη το κάθε παιδί να βιώσει για να μπορέσει να αναπτυχθεί σε έναν ολοκληρωμένο ενήλικα, να έχει μια υγιή προσωπικότητα και να μπορεί να διαβαίνει στη ζωή έχοντας ψυχική ανθεκτικότητα και έχοντας ψυχική ρόμη και έχοντας οπωσδήποτε και καλή ψυχική κατάσταση, ψυχική ευρωστία και διαβιαπνεύμα είναι εξαιρετικά δύσκολος ο ρόλος του γονιού. Εξαιρετικά δύσκολος και δεν περιορίζεται στο απλώς δεν δέρνω τα παιδιά μου, απλώς δεν είμαι αλκοολικός, απλώς δεν είμαι χαρτοπέχτης. Θα έλεγα ότι τέτοιου είδους γονείς, οι οποίοι δεν έχουν αυτά τα αρνητικά χαρακτηριστικά, πίνω, είμαι με χαρτοπέζω, χαρτοπέζος, σας ξυλοφορτώνω, Δηλαδή, οι γονεί που δεν είναι εντοπισμένοι αλκοολικοί ή εντοπι... ε, 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 εντοπισμένοι τζογαδόροι ή VA, το οποίο να έχει εντοπιστεί ότι είναι VA και είναι συναισθηματικά κακοποιητικοί, με ένα αδιόρατο ψυχικό τρόπο, ψυχολογικό τρόπο, μπορεί να είναι πολύ πιο επικίνδυνοι από τους συστημασμένου. Γιατί, άμα ξέρει ότι ο πατέρα σου ήταν ένα ο οποίος, για παράδειγμα έβγαλε στο σφυρί τα πάντα και έχει χάσει περιουσίες και έχει χάσει τα σπίτια και έχει κάνει όλη αυτή τη φανερή ζημιά που τη μετράει η κοινωνία. Αν ο άλλος πηγαίνει στα ο καζίνο ή πηγαίνει στα... Στι χαρτοπεχτικε στον τζόγο και χάσει μια περιουσία, η κοινωνία θα το δείξει να πει πάνω αγία με αυτά τα καημένα τα παιδιά. Ο πατέρα του έφαγε την περιουσία του στα κουμάρια που λέμε στην Κύπρο, στα κουμάρκα που λέμε τον Κύπρο, τζόγο και έχουν βρεθεί τα παιδιά να χρωστάουν, να χρωστάνε για τον πατέρα. Εκεί το βλέπει η κοινωνία και σε συμπονεί. Όταν όμω ο πατέρα σου ή η μητέρα σου έχουν βγάλει τη συναισθηματική σου περιουσία στο σφυρί και σε στερούν από βασικά συναισθηματικά και ψυχικά αγαθά που είχε ανάγκη ο κάθε άνθρωπος για να μεγαλώσει υγιώς, τότε δεν το βλέπει η κοινωνία. Θα σου πει, μα τι λε. Είχε ένα σπίτι πάνω από το κεφάλι σου, είχε φαγητό, είχε ρούχα, πήγαινε σχολεία, πήγαινε εκδρομέ, είχε εξόδου. Τι παράπονο έχει εσύ. Δεν σε χτυπούσαν. Δεν σε βίαζαν. Σωματικά και σεξουαλικά. Σε βίαζαν όμω ψυχικά. Πόσοι βιασμοί ψυχών αθών παιδιών, γιατί πάντοτε τα παιδιά είναι αθώα, πάντοτε τα παιδιά είναι αθώα, πάντοτε τα παιδιά επισυμβαίνουν σε πολλές ελληνικές και κυπριακές οικογένειες. Πάμπολη. Μιλάω για την Ελλάδα και την Κύπρο, που είναι μια κοινωνία που γνωρίζω, που έχω δουλέψει στο παρελθόν με ανθρώπους θεραπευτικά και κλινικά μέσα σε αυτές τις κοινωνίες. Σίγουρα παρόμοια γεγονότα συμβαίνουν και σε οικογένειε σε άλλες χώρες, σε άλλες κουλτούρες, σε άλλους πολιτισμούς. Μιλάμε για τα δικά μας, αυτά που γνωρίζω. Αυτά όσον αφορά στο σχολιασμό για το περιεχόμενο της επιστολής. Έχω όμως σημειώσει δύο σημεία φιλονάδα από την επιστολή σου. Το πρώτο σημείο είναι ότι αυτό είναι το τίμημα που πληρώνω λόγω της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. Πληρώνω, λες, το τίμημα της ανεργίας, το τίμημα του να μην είμαι ανεξάρτητη οικονομικά και γράφεις και στο τέλος, δεν έχω άλλη επιλογή. Έχει άλλη επιλογή. Πιστεύει πω δεν έχει άλλη επιλογή. Έχει άλλη επιλογή. Θα αναφερθώ ξανά σε ένα σχόλιο που έγινε στην κοινότητα, σε ένα σχόλιο που έγινε σε ένα βίντεο το οποίο έχω αναρτήσει και στην κοινότητα. Θα το ξαναδιαβάσω και σε αυτό το βίντεο από μια επώνυμη κοπέλα που επώνυμα έχει γράψει την εμπειρία τη. Ε, κάτω από το βίντεο στο οποίο μιλούσαμε για το ότι είναι καλύτερα να πηγαίνουμε no contact με τους τοξικούς και ενάρκησους γονείς παρά να, να πηγαίνουμε low contact. Και το έχω αναρτήσει στην κοινότητα και έγραψα αποστομωτική απάντηση από μια σχολιάστρια εδώ στο κανάλι σε όσους λένε ότι λόγω οικονομικού ζουν μαζί με ενάρκησους και τοξικούς γονείς. Γράφει. Έχω έρθει στη θέση αυτή και από ανάγκη υπέφερα και ανεχόμουν φρικτή τραγωδία. Εως ότου έβγαλα τον καρκίνο. Και η απάντηση εξ αρχής, όταν της ανακοίνωσα στη μάνα μου ήταν εξακριωμένη. Σόπα! Και τώρα τι μας λες, τι μούτρα είναι αυτά, ότι φταίω εγώ. Από το κακό σου το κεφάλι αρρώστησες και πώς μου το λες έτσι. Εμείς σου φταίμε. αιντε τράβα να κάνεις του χειδουπιού να τελειώνουμε γιατί έχουμε δουλειέ εδώ και εγώ θα τρέχω για όλα, σαν την άδικη κατάρα. Και πολλά άλλα εμετικά ακούσματα, από την ίδια μου τη μάνα. Ούτε ο χειρότερος ξένος βάραβαρος βιαστής δεν μιλά έτσι. Αν ερχόταν ο χρόνος πίσω, θα κοιμόμουν σε σπηλιά υπαίθρια. Αυτή η φράση μου έχει καρφωθεί στο μυαλό. Αν ερχόταν ο χρόνος πίσω, θα κοιμόμουν σε σπηλιά υπαίθρια. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με επιστημονική βεβαιότητα ότι αν παραμένεις εσύ σε αυτό το σπίτι που παραμένεις με τους γονείς σου οι οποίοι λειτουργούν με ένα τοξικό και εναρκησιστικό τρόπο ότι οπωσδήποτε θα ασθενήσεις από καρκίνο ή ότι όποιος ασθενεί από καρκίνο είναι λόγω τοξικών και εναρκησών γονέων. Ο καρκίνο και ταυτόχρονα ο νοσήματα είναι πολυπαραγωγικέ ασθένειε. Είναι ασθένειε που οι αιτίε του είναι πολύ πολυπαραγωγικέ και δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα γενικό συμπέρασμα ότι όποιο παθαίνει καρκίνο είναι λόγω ταξικών, τοξικών και ενάρχιστων γονέων ή όποιο έχει τοξικού και ενάρχιστου γονεί σίγουρα θα πάθει καρκίνο. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα όμω και μέσα από την κλινική πείρα αλλά και μέσα από τη βιβλιογραφία είναι ότι η μακροχρόνια παραμονή σε σπίτια, σε οικίες, σε οικογενειακά συστήματα, στο οποίο υπάρχει έντονη τοξικότητα και εναρκησισμός, προκαλεί βαθιά ψυχικά τραύματα. Η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού τα που όπως έχουμε πει υπάρχει στο ICD-11 και γίνονται μελέτες αυτή τη στιγμή και προσπάθειες να ενταχθεί στην επόμενη έκδοση του DSM, το ICD-11 είναι το διαγνωστικό εγχειρίδιο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας που έχει ειδική, ειδικό υποκατάλογο, υποκατάλογο για τις ψυχικές διαταραχές και το DSM είναι το διαγνωστικό εγχειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρεία. Αυτά τα δύο εγχειρίδια, είπαμε το ένα, το ICD-11 ήδη έχει τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες ως διαφορετική διαταραχή μέσα στον καταλογό του και τον DSM μελετάει το ζήτημα για να το εντάξει. Ε, σας παραπέμπω στο βίντεο «Σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και η διαφορά της με τη διαταραχή μετατραυματικού στρες που έχουμε κάνει πρόσφατα». Σας έχω πει ξανά όταν ψάχνετε ένα βίντεο στο YouTube από το κανάλι μας, γράφετε μερικές αντικτικές λέξεις από τον τίτλο, για παράδειγμα «Σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες» και το όνομα μου δίπλα, «Θέκλα» και θα βγάλει το search του YouTube τέτοιο βίντεο, εάν υπάρχει στο κανάλι μας. Σας λέω ότι υπάρχει τέτοια βίντεο στο κανάλι μας. Λοιπόν, δείτε και εκείνο το βίντεο, όσοι δεν το έχετε δει, για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Είναι οπωσδήποτε απαραίτητο, επιτακτικό, ένα παιδί το οποίο είναι ενήλικο, έστω και αν είναι άνεργο, να βρει τρόπο να φύγει από τη φωλιά του λύκου, αν μου επιτρέπετε. Να χαρακτηρίσω έτσι αυτή την οικογένεια για την οποία έχουμε διαβάσει. Πρέπει να βρεις οπωσδήποτε τρόπο. Εάν αυτή τη στιγμή οι γονείς σου πέθαιναν και δεν άφηναν καμία περιουσία και δεν είχες γονείς και δεν είχες καμία, καμή, τίποτα να περιμένεις από την οικογένεια την ευρύτερη. Τι θα έκανες τι θα έκανε, δεν θα αναγκαζόσουν να, να βρει τρόπο να επιβιώσει. Θέλω να σκέφτεσαι σαν να μην έχει καθόλου γονεί. Γι' αυτό μιλάμε για no contact. Γι' αυτό έχει, μαλλιά, έχει βγάλει γλώσσα μας μαλλιά, έχει βγάλει γλώσσα μου μαλλιά τι τελευταίε μέρε να μιλάω για αυτό το ζήτημα. Γιατί ακριβώ όσο αναπαυόμαστε έτσι στο και λίγο στην ιδέα ότι ναι, μωρέ, δεν έχω δουλειά, είμαι άνεργη, αλλά έχουν κάποια εισοδήματα μου, Λόγω κρίση είναι ανάγκη να παραμείνω τώρα. Όσο αναποβόμαστε έστω και λίγο, παθαίνουμε τεράστια ζημιά. Σίγουρα η ζημιά είναι λιγότερη όταν την αναγνωρίζουμε και ξέρουμε ότι, όπω ξέρει εσύ, ότι οι γονεί μα ένα τοξικό τρόπο. Από την άλλη, όμω, δεν πάβει να είναι ζημιά, δεν πάβει το τραύμα να βαθαίνει και δεν πάβει η διαταραχή με τα τραυματικού στρες συνεχώς να ε, έχει ερεθίσματα ώστε να μπαίνει σε τροχιά. Πρέπει οπωσδήποτε να φύγεις. Πρέπει να το καταλάβεις ότι πρέπει οπωσδήποτε να φύγεις. Πρέπει. Πρέπει να σώσεις τη ψυχή σου. Πρέπει να σώσεις την υγεία σου. Γνωρίζω δυστυχώς χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι επειδή πίστευαν πίστεψαν πως δεν έχουν επιλογή, λειτουργήσαν με τρόπο σαν να μην είχαν επιλογή και παραδόθηκαν. Ξέρω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και σου λέω και εγώ στο παρελθόν έχω κάνει αυτό το λάθος που κάνεις εσύ. Όχι μένοντας μαζί τους, αλλά κρατώντας επαφές, κρατώντας low contact σε σημείο το οποίο μου κάνει τεράστια ζημιά που εκ των υστερών τη συνειδητοποίησα. Όταν συνέβαινε, δεν τη συνειδητοποίησα. Καταλαβαίνω ότι είναι και από τη μια ότι μπορούν να μας στηρίξουν με όποιο τρόπο οικονομικό ή πρακτικό και από την άλλη λες, μα γιατί αφού έχω πάρει όλα τα κακά αυτή της οικογένειας, να μην πάρω και ένα καλό του στυλ να στηριχτώ οικονομικά μέχρι να βρω δουλειά. Δεν αξίζει κανένα οικονομικό ποσό, κανένα ε, σπίτι, χωράφι που θα σου γραψούν, κανένα ε, περιουσιακό στοιχείο, κανένα κινητό, κανένα ακίνητο, δεν αξίζει τόσο όσο η πολυτιμή ψυχή σου. Δεν αξίζει τόσο όσο η ψυχική σου και η σωματική σου υγεία. Μην θυσιάζεις τον εαυτό σου για μηδαμινά πράγματα. Μην φτάσεις στην ηλικία των 47 που είμαι εγώ τώρα, δηλαδή 20 χρόνια μετά, ή των 57, ή των 67, να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που θεωρούσες σημαντικό ήταν ασήμαντο και ότι έχασες ουσιαστικά χρόνο που θα μπορούσες να ζεις να ζεις, να αναπνέει, να ζεις ως άνθρωπος. Ω άνθρωπο που δικαιούται να έχει άποψη, που δικαιούται να επιλέγει για τον εαυτό του, που δικαιούται να έχει ησυχία στο ίδιο του το σπίτι, που δικαιούται να έχει ηρεμία στο ίδιο του νοικοκυριό, που δικαιούται να μπαίνει έστω και στην υπαίθρια σπηλιά που με διαμένει, σε μια τρύπα, σε ένα υπόγειο, σε ένα δεν ξέρω τι, αλλά να ξέρει ότι εκείνα τα 30 τετραγωνικά, τα 20 τετραγωνικά είναι δικά μου και μόνο δικά μου. Και θα, θα, θα πάω να ξαπλώσω και δεν θα έχω κανέναν πάνω στο κεφάλι μου. Θα δω τηλεόραση και δεν θα έχω κανέναν πάνω στο κεφάλι μου. Ξέρω ότι έχει ανεργία. Ξέρω ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι εσχρή όσον αφορά τη, το, την αγορά εργασία και του νέου ανθρώπου. Το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Δεν σου λέω ότι είναι εύκολο. Είναι δύσκολο. Αλλά κόρη μου, καλύτερα να κάνει και μια και δύο και τρει δουλειέ, να δουλέψει όπου βρει. Όπου βρει. Η δουλειά δεν είναι εντροπή ταμεία σε ένα μινιμάρκετ, ταμεία σε ένα σούπερ μάρκετ, σε μια αποθήκη να βοηθάς κάπου, οποιαδήποτε δουλειά που να πληρώνει λίγο, αλλά να την κάνεις και να, να, να έχεις μια ζωή ε, στερημένη οικονομικά, αλλά ελεύθερη ψυχικά. Σε παρακαλώ. Και σένα και όλες και όλους που μένετε εγκλωβισμένοι σε τέτοιες οικογένειες οι οποίες είναι καταστροφικές, οι οποίες είναι αδιόρατα ψυχικά κακοποιητικές και παραμένετε και το δικαιολογείτε στον εαυτό σας ότι λόγω της κρίσης και λόγω της ανέχειας και λόγω της ανεργίας είμαι αναγκασμένος να μείνω εδώ, όχι δεν είσαι αναγκασμένος. Πόσοι άνθρωποι δεν ξενιτεύτηκαν, δεν πήγαν στη Γερμανία, στη Δανία, σε τόσες άλλες χώρες να δουλέψουν, λάντζα, ε, σερβι. προκειμένου να ξεφύγουν από τέτοιε συνθήκε. Δεν λέω ότι όλοι πρέπει να πάνε στο εξωτερικό, δεν είναι αυτό που εισηγούμε, αλλά πρέπει να ψάξουμε για οποιονδήποτε άλλο τρόπο από το να μείνουμε σε αυτό το περιβάλλον το οποίο είναι infested, είναι μολυσμένο, είναι τοξικό. Σαν να μου λες έχω ένα σπίτι γεμάτο Uh, Κατσαρίδε, γεμάτο ζωήφια, δηλητηριώδη, γεμάτο σκορπιού. Αλλά επειδή υπάρχει κρίση, δεν έχω που άλλο να μείνω και θα πάω να κοιμηθώ σε εκείνο το κρεβάτι που έχει σκορπιού και σίγουρα θα έρθουν οι να με, να με δαγκώσουν το βράδυ και θα πεθάνω. Αλλά έχω έχει κρίση, δεν έχω που να πάω. Είμαι αναγκασμένη, δεν υπάρχει άλλη οδό. Ναι, υπάρχει άλλη οδό. Φτάνει να το βάλει στο μυαλό σου. Τώρα, όσον αφορά στο να τα γράφει και να του τα δώσει, αν να του δώσει μετά, πε του τα. τα. Θε να του τα πει τώρα, πε κυρίως και πρωτίστως φρόντισε να ξεφύγεις, φρόντισε να φύγεις. Το καταλαβαίνεις πως είναι το το περιβάλλον, το περιγράφεις εξαιρετικά, το απεικονίζει τέλεια. Φύγε όμως, μην παραμένεις εκεί. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ πολύ, άκουσε με. Και εσύ και όλοι όσοι πιστεύετε ότι είστε αναγκασμένοι να μένετε με τους τοξικούς και να έρθει στους κακοποιητικούς γονείς σας. Αυτό ονομάζεται μαθημένη αβοηθησία. Πρέπει οπωσδήποτε να το καταλάβετε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα σας βγει σε καλό. Και α, αναφέρω εδώ για άλλη μια φορά ότι στην ιστοσελίδα μου θέκλεπετρίδων.com στην αρχική σελίδα υπάρχει ένα άρθρο που γράφει δωρεάν παροχές συμβουλευτικής ψυχοθεραπείας Συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία σε Κύπρο και Ελλάδα το οποίο ανανεώνω διαρκώ όταν μου έρχονται νέε πληροφορίε για νέε δομέ και νέου παρόχου δωρεά συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία. Και όταν έρχονται τι γνώσει σα, στέλνετε μου τα για να ενημερώνω το άρθρο. Και σε παρακαλώ και εσένα και του υπόλοιπου που πιστεύετε ότι είστε αναγκασμένοι να παραμένετε σε αυτά τα αρρωστημένα περιβάλλοντα, φροντίστε να κάνετε ψυχοθεραπεία, να ενδυναμωθείτε και να φύγετε. Ναι, θέλει δουλειά, ναι, είναι δύσκολο να δουλεύει δουλειέ. Ότι jobs λένε στα αγγλικά. Είναι δύσκολο να δουλεύει δουλειέ που δεν, που δεν σου αρέσουν, που δεν είναι αυτό που έχει σπουδάσει, που δεν είναι αυτό που σε εκφράζει. Αλλά πρέπει να βάλουμε προτεραιότητε. Να γλιτώσουμε πρωτίστω την πολύτιμη ζωή μα. Και τη ψυχική και τη σωματική μα υγεία. Με όλη μου την αγάπη. Τη μητρική και την Όλα Ολάκι χτυπιέται στην πόρτα. Αυτά.